Κρατώντας από ένα κουτί αναψυκτικό στα χέρια και χωρίς να φορούν μάσκες στο πρόσωπο, τα δύο ανήλικα αδέλφια που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος του σταθμάρχη στην Ομόνοια κινούνται στους χώρους του μετρό. Το βίντεο ντοκουμέντο από τον σταθμό του Αγίου Αντωνίου δείχνει βήμα-βήμα τις κινήσεις των δύο ανήλικων αδελφών λίγα λεπτά πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 53χρονου. Μέσα στον σειρμό δέχτηκαν την παρατήρηση του σταθμάρχη γιατί δεν φορούσαν μάσκα και είχαν τα πόδια τους πάνω στα καθίσματα και μόλις βγήκαν από το σταθμό της Ομόνοιας του επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα. Μετά από καταγγελία πολίτη και αφού ταυτοποίησαν τα πρόσωπα των δύο ατόμων που εμπλέκονταν στην επίθεση κατά του σταθμάρχη μέσω των κοινωνικών δικτύων που διατηρούσαν, οι αστυνομικοί έφτασαν εδώ στο Δο Καρόλου στο Περιστέρι. Έστεισαν καρτέρι και μόλις τους είδαν να μπαίνουν στο σπίτι τους, τους ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν σε πρώτη φάση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Οι ανήλικοι αναγνωρίστηκαν από τον σταθμάρχη και πλέον αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τρίτης. Μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι και τους βαρύνουν οι κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της απίθειας, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Με απόφαση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, ο ειδικός σουρός που γνώριζε την ταυτότητα των δραστών αλλά την απέκρυψε, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος του. Όπως φαίνεται στις τηλεφωνικές επαφές με τη μητέρα των ανήλικων, ο ειδικός σουρός έδινε εντολές για το πώς θα κινηθούν. Λοιπόν, άκου να δεις, αυτοί την ψάχνουν όλοι γιατί είναι βαρβάτη σύλληψη. Καταρχήν, μην βγουν από το σπίτι. Μην κάνουν το αστείο να το κουνήσουν από το σπίτι αν δεν μιλήσεις με τον δικηγόρο. Ούτε τι να σου πω, να πετάξουν τα σκουπίδια. Ναι. Για να μην πέσουν σε κανένα ασφαλίτη και πως φέρονται βλέπεις γιατί ακούνε για οπαδικά. Είδες τι είπαν τώρα στην τηλεόραση μόλις. Όχι. Σε κάποια άλλη στιγμή η μητέρα των ανήλικων ενημερώνει τον ειδικό φρουρό για ένα αυτοκίνητο που πέρασε έξω από το σπίτι ώστε να διαπιστώσει αν ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Ύψιλον νύχι. Νύχι όπως λέμε Νικόλας. Νικόλας, χι. Όχι μη. Όχι μη Μανώλης, νι Νικόλας. Γιατί θα το δεις τώρα. Τώρα δουλεύει η αλλαγή μου, εγώ έχω ρεπό. Θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Αλλά δεν νομίζω να ήταν σχετικός να οδηγεί. Με το ζόρι όπισθεν και πήγε ανάποδα ο βλάκας. Την Τρίτη, επειδή έχουμε λάβει προθεσμία, θα αναλύσουμε την υπερασπιστική του γραμμή ενώπιον των δικαστικών αρχών. Από την πλευρά του εντολέα μου έχω να μεταφέρω ότι αρνείται τις κατηγορίες, τις πλημεληματικές κατηγορίες που το αποδίδουνε. Οι αρχές είχαν τα πρόσωπα των δραστών από την πρώτη και όλα στιγμή της επίθεσης στο σταθμάρχη, ενώ γνώριζαν και το δρομολόγιο διαφυγής τους από την Ομόνοια. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως οι νεαροί μετά τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη ήρθαν εδώ στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μοναστηράκι. Έκαναν άρση τηλεφωνικού απορρίτου και διαπίστωσαν πως η πρώτη τηλεφωνική επαφή που έκαναν ήταν με τη μητέρα τους. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε μόνο μια απλή παρατήρηση στα παιδιά για τη μάσκα και για τον τρόπο που καθόντουσαν, αλλά έτσι περαιτέρω χειροδίκησε στον μεγαλύτερο αδερφό εκ των δύο ετών 17,5, λέγοντάς του μάλιστα ότι αυτά να τα κάνεις στο σπίτι σου. Οι ανήλικοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, εμφανίζονται τώρα μετανιωμένοι για την πράξη τους.